έχοντας την απόλυτη τεχνολογική και επιστημονική κατάρτιση και με συνεχή ενημέρωση σας προσφέρουμε τις πιο καινοτόμες και σύγχρονες λύσεις για τα μάτια σας. Τα καταστήματα οπτικών Κάταμα σας καλωσορίζουν στο νέο κατάστημα όπου λειτουργεί εδώ και μερικές εβδομάδες, στα Γρέβενα. Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα 35 και πλέον χρόνια στήριξης και εμπιστοσύνη σειρά που δείχνετε στις δύο γενιές οπτικών Κάταμα που ισχύουν μέχρι τώρα. Σας ευχαριστούμε για την διαχρονική σας εμπιστοσύνη και σας καλωσορίζουμε σήμερα μετά από την Πτολεμαϊδα, την Κοζάνη και στην πόλη των Γρεβενών. Καλώς να ορίσετε. Οπτικά Κάτανας. Σχέση εμπιστοσύνης. Αυτόματι πολιτές γάλακτος από πρώτο χέρι. Φρέσκο γάλα, τόπιο, υγιεινό, εύγευστο και πάνω απ' όλα ποιοτικό σε ανταγωνιστικές τιμές. Γάλα από πρώτο χέρι στο χέρι του καταναλωτή χωρίς μεσάζοντες. Στηριζόμενοι στην ποιότητα του γάλακτός μας, διαθέτουμε στους καταναλωτές γαλακτοκομικά προϊόντα από πρώτο χέρι. Ελαφρύ γάλα, γάλα κακάο, κρέμα βανίλια κακάο και αγελαδινό γιαούρτι. Η διαδικασία απλή. Αγοράζετε πλαστικό ή γυάλινο μπουκάλι και εμφιαλώνετε 1 λίτρο με 1 ευρώ. Ο θάλαμος αποστηρώνεται αυτόματα. Ισχύουν προσφορές σε ειδικές κατηγορίες καταναλωτών με τη χρήση προπληρωμένης κάρτας. Σε δύο σημεία πώλησης στην Κοζάνη, Παύλου Μελά 19 και Δαβάκη 3. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα παιδί μου. Όχι από Τζάκι, από Τζόκερ. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή. Κατάθεση δελτίων σε ένα κατάστημα OPAP ή online στο joker.gr. OPAP. Ζήσε το παιχνίδι. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 5η 22 Ιουλίου είμαστε εδώ να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι πάρα πολλά, ξεκινάμε από το μέτωπο της πανδημίας, άλλωστε είναι θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί και το επόμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ο κύριος Αρκουμανέας, τόνισε χαρακτηριστικά ότι με τρομακτικό τρόπο μεταδίδεται πλέον η μετάλλαξη Δέλτα. Χτυπά κυρίως τους ανεμβολιαστούς, ενώ ήρθε η ώρα να εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. Την ίδια ώρα η Αριστοτελία Απελώνη, η κυβερνητική εκπρόσωπος, έδωσε όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και την πορεία της πανδημίας. Πάντως τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε πολλούς νοσηλευθέντες στα νοσοκομεία από τον ιό. Η μετάλλαξη Δέλτα χτυπάει κυρίως νεαρές ηλικίες σύμφωνα με τα στοιχεία, ωστόσο δεν χρειάζεται νοσηλεία στα νοσοκομεία. Πάμε να δούμε όλη την κατάσταση, όλα τα επιδημιολογικά δεδομένα και την εικόνα με τον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη. Πάμε στην αίθουσα ενημέρωσης. Καλό μεσημέρι Κώστα. Καλό μεσημέρι Κατερίνα. Πράγματι έτσι είναι. Η μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται όλο ένα και επεκτείνεται και κυριαρχεί ανά περιοχές στη χώρα μας. Για παράδειγμα στην Κρήτη ήδη έχει ξεπεράσει το 50% των νέων λοιμόξεων που εντοπίζονται στο νησί. Αυτές αφορούν τη μετάλλαξη Δέλτα. Μιλούμε δηλαδή πια για την κυρίαρχη νέα μορφή του COVID-19 και αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα σίγουρα αύξηση νέων μολύσεων και ταυτόχρονα ενδεχομένως και μια σχετική πίεση στο σύστημα υγείας, στα νοσοκομεία. Σε σχέση με τα χθεσινά στοιχεία, θα έλεγα ότι είχαμε 3 περισσότερες διασωληνώσεις. Είναι 125 οι συνανθρωποί μας που είναι διασωληνωμένοι και 2.972 είναι τα νέα κρούσματα στο προηγούμενο 24ωρο που πέρασε. Αυτό βέβαια, όπως σωστά είπες, είναι μεν αύξηση των περιστατικών, αλλά απ' την άλλη το ενθαρρυντικό είναι ότι επειδή μεγαλύτερη κινητικότητα έχουν οι νεαρότερες ηλικίες λόγω και των διακοπών του καλοκαιριού, αυτοί κινούνται περισσότερο, αλλά και στους χώρους διασκέδασης όπου μαζί με εμάς κάνει πάρτι και ο κορονοϊός, έχουμε νοσηλίες και νοσήσεις ανθρώπους χαμηλής ηλικίας, μικρής ηλικίας,
ανθρώπους κάτω των 34 είναι η στατιστική, των και μέχρι 14, εκεί σε αυτό το φάσμα το ηλικιακό κινείται. Δεν έχουμε μεγάλες ηλικίες, γιατί και ένα μεγάλο ποσοστό κοντά στο 70-71% ή 72% είναι οι μεγάλες ηλικίες, οι οποίες άνω των 60 που έχουν εμβολιαστεί, και άρα είμαστε σε ένα επίπεδο που ναι μεν ανησυχούμε γιατί αυξάνεται ο ιός, κρατάμε όμως μια αισιόδοξη πλευρά γιατί ακόμη δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο σύστημα υγείας. Οι ηλικίες, Κώστα, που κινούνται περισσότερο νοσούν και περισσότερο, πόσο μάλλον τα παιδιά που βρίσκονται σε διακοπές ή τα βράδια τους τα περνάνε όλοι μαζί, οι φίλοι, οι γνωστοί, οι παρέες, σε χώρους όπου συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος. Και όπως είπαμε, η μετάλλαξη, η Δέλτα, δεν στέκεται πουθενά. Ναι, δεν θα έλεγα ότι δεν βρίσκει καμία αντίσταση. Κινείται με γρήγορους ρυθμούς και φαίνεται ότι θα είναι το επόμενο διάστημα αυτή που θα μας απασχολεί, κυρίως το φθινόπωρο, θα έλεγα μετά τον Αύγουστο, όταν θα αλλάζει σιγά σιγά και η θερμοκρασία, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και όταν θα αρχίσουμε να κάνουμε χρήση και των κλειστών χώρων, γιατί εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Ενώ τώρα με τους ανοιχτούς χώρους έχουμε και μια ελπίδα ότι μπορεί να ξεφύγουμε. Μιλώ για τους συνανθρώπους μας που είτε έχουν διάφορα νοσήματα που τους απασχολούν, είτε είναι ανεμβολίαστοι. Ας ελπίσουμε όταν θα επιστρέψουμε στους κλειστούς χώρους να έχουμε χτίσει και το τείχος της ανοσίας, Κώστα. Πάμε να δούμε τι είπε η κυβερνητική εκπρόσωπος, η Αριστοτελία Πελώνη, και θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα σήμερα να συζητήσουμε και να δούμε. Αριστοτελία Πελώνη, λοιπόν, για την επιδημιολογική κατάσταση. Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα επιβάλλει αυξημένη επαγρύπνηση. Τις τελευταίες μέρες καταγράφεται μείωση του ρυθμού αύξησης των κρουσμάτων. Παρ' όλα αυτά, η σταδιακή επικράτηση της μετάλλαξης Δέλτα δεν επιτρέπει επισυχασμό. Οφείλουμε όλοι να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας, μάσκες, αποστάσεις, ατομική υγιεινή, αλλά και να εφαρμόζουμε τα πρωτόκολλα στους χώρους εργασίας και ιδίως στους χώρους διασκέδασης. Πάνω απ' όλα, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το εργαλείο του εμβολιασμού, ώστε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και το περιβάλλον μας. Να προσθέσουμε τη δική μας προσπάθεια σε αυτή των πλήρως εμβολιασμένων συμπολιτών μας που έχουν βάλει τη δική τους σφραγίδα στην οικοδόμηση του τείχους ανοσίας. Αυτό θα αναχαιτήσει τις εξάρσεις και τις μεταλλάξεις του ιού και θα μας οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα. Οι εμβολιασμοί αναμένεται να ξεπεράσουν σήμερα τα 10 εκατομμύρια. Ήδη πάνω από 5.500.020 συμπολίτες μας έχουν κάνει τουλάχιστον την πρώτη δόση και 4.730.000 έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Είναι θετικό το γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες διαπιστώνεται αύξηση στο ρυθμό των ραντεβούν που κλείνονται από τους νέους. Όπως και το γεγονός ότι οι συμπολίτες μας που ήταν επιφυλακτικοί αναθεωρούν τη στάση τους και προσέρχονται στα εμβολιαστικά κέντρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας για το Freedom Pass από την Τρίτη, έχουν ήδη συμπληρώσει την αίτηση για παραλαβή της κάρτας 140.000 νέοι 18-25 ετών που έχουν εμβολιαστεί μέσω του GovGR και ακόμη 4.500 νέοι μέσω ΚΕΠ. Πρόκειται, όπως είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για μια ψηφιακή προπληρωμένη χρεωστική κάρτα 150 ευρώ που μπορεί να αξιοποιηθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για αγορές από ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, του πολιτισμού και των μεταφορών. Αυτή τη στιγμή μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να εμβολιαστούν άμεσα, ακόμη και αυθημερών, με όποιο εμβόλιο θέλουν, όλοι οι συμπολίτες μας ηλικίας 18 ετών και άνω. Μπορούν επίσης να κλείσουν ραντεβού οι γονείς ή κάποιος που ανήκει στην ίδια οικογενειακή μερίδα για τον εμβολιασμό των εφήβων ηλικίας 15-17 ετών με το εμβόλιο της Pfizer. Από την περασμένη Τρίτη άνοιξε η πλατφόρμα έτσι ώστε οι θεράποντες ιατροί είτε δημοσίου είτε ιδιωτικού τομέα να δηλώνουν τους πολίτες οι οποίοι έχουν δυσκολίες μετάβασης στα εμβολιαστικά κέντρα προκειμένου να προγραμματιστεί και να γίνει κατοίκον ο εμβολιασμός τους με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Χθες κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία που ορίζει ως υποχρεωτικό τον εμβολιασμό σε όλο το προσωπικό των δημόσιων και ιδιωτικών δομών πρόνοιας και υγείας και θέτει ως καταληκτικές ημερομηνίες για την πρώτη δόση την 16 Αυγούστου και την 1η Σεπτεμβρίου αντίστοιχα. Στην περίπτωση μη εμβολιασμού εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα, επιβάλλεται κατά παρέκκληση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων.
σε ό,τι αφορά τον ιδιωτικό τομέα, για όσο διάστημα ο εργαζόμενος δεν ανταποκρίνεται στην υποχρέωση εμβολιασμού, ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας εξαιτίας του μη εμβολιασμού του. Αυτά λοιπόν από την Αριστοτελία Πελώνη για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα αλλά και για την πορεία των εμβολιασμών. Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα κάποιοι αντιδρούν στα εμβόλια. Οι αντιεμβολιαστές λοιπόν σε διάφορες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν χθες το βράδυ συγκεντρώσεις για μια φορά ακόμη αντιδρώντας στον εμβολιασμό. Πάμε να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και να δούμε το ρεπορτάζ με τον συνάδελφο Κώστα Μαυρίδη. Επιστρέφουμε στην αίθουσα ενημέρωσης, στην αίθουσα ειδήσεων. Κώστα, για μια φορά ακόμη βγήκαν ορισμένοι στους δρόμους αντιδρώντας στον εμβολιασμό, στο πρόγραμμα Ελευθερία, την ώρα που το σύνολο του πληθυσμού προσπαθεί να χτίσει το τείχος της ανοσίας για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Ναι, και αν μπορούμε με τη βοήθεια των τεχνικών μας να βλέπουμε εικόνες, βλέπουμε ήδη, ευχαριστώ πολύ. Ο Γιάννης ο Παλαμάς, έχει ήδη έτοιμα τα πλάνα, βλέπουμε τα πλάνα. Έτσι, αυτές οι εικόνες είναι από χθες βράδυ από την πόλη της Πτολεμαΐδας, αντίστοιχα οι γυναικές στην πόλη της Κοζάνης, συγκέντρωση και βεβαίως έγινε σε πολλές πόλεις ανά τη χώρα με επίκεντρο την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, τι σημαίνει, αν μπορούμε να κάνουμε το προφίλ των όσων συγκεντρώθηκαν, τι θα μπορούσαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχε μια μερίδα των συγκεντρωμένων οι οποίοι αντιδρούν πραγματικά και είναι αυτό που χρεώνουμε και τους λέμε αντιδρώντες και αρνητές του εμβολίου. Αντιεμβολιαστές, με μια λέξη Κώστα, αντιεμβολιαστές. Ναι, υπήρξε μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι μιλούν για την αντίστασή τους και αντίδρασή τους κατά της καταπάτησης ελευθεριών, όπως είπαν, δηλαδή της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού, και άρα αυτοί μιλούν για θέματα που αφορούν το Σύνταγμα και την ελευθερία βούλησης. Και βεβαίως υπήρξαν και κάποιοι που ζητούσαν την παραίτηση του Πρωθυπουργού και άλλα συνθήματα τέτοιου χαρακτήρα. Και όλο αυτό το συνεθήλευμα ανθρώπων συγκεντρώθηκε στις πλατείες των πόλεων. Εμένα με ενοχλεί και τους πολλούς τους ενοχλεί ότι οι τέτοιες συγκεντρώσεις συνοδεύονται από ιερά σύμβολα, δηλαδή η ελληνική σημαία. Γιατί η ελληνική σημαία, εμείς τι είμαστε δηλαδή, δεν είμαστε Έλληνες, σταυρούς, κομποσκήνια, εμείς δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Ναι, αυτή είναι η ακραία ομάδα πολιτών οι οποίοι, όπως μαθαίνουμε και από την επίσημη εκκλησία δια του εκπροσώπου της στην Ιερά Σύνοδο, δεν ανήκουν υποχρεωτικά στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία, αλλά είναι παραφιάδες ή είναι οργανώσεις άλλων δογμάτων και πολλές φορές φέρονται με μια έτσι μεγαλύτερο δεν σύνολο, πρέπει... δεν βρίσκω λέξεις να πω. Κώστα, δεν πρέπει όμως... Σε κάθε περίπτωση mm-hmm. η συμμετοχή σε μια διαδήλωση κρατώντας μια Άγια εικόνα ή ένα σταυρό ή ένα κομποσκήνι δεν δηλώνει βαθμίδα πίστης, δεν είναι λιγότερο ή περισσότερο πιστός από τον οποιοδήποτε χριστιανό Έλληνα Ορθόδοξο. Πρέπει να τους απομονώσουν αυτοί που πραγματικά οι αντιεμβολιαστές δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο, γιατί είναι αρνητές. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται, Κώστα. Μόνο εκεί δικαιολογούμε και δικαιολογούν όλοι. Αλλά όχι τώρα να βγαίνουν στους δρόμους με τα ιερά σύμβολα και να φωνάζουν όχι στο εμβόλιο με τα τσιπάκια και με αυτά και θα αλλοιωθεί το DNA. Δηλαδή είναι πολύ, πολύ παρατραβηγμένα γεγονότα. Ναι, απ' την άλλη θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημοκρατία δεν έχει φοβίες, δεν έχει φόβους και δεν φοβάται κανέναν. Σωστό και αυτό. Και τον όποιον διαφωνεί και διαδηλώνει. Σωστό είναι και άλλωστε συνταγματικό δικαίωμα. Βεβαίως, μου έλεγαν πολίτες, για παράδειγμα, της Πτολεμαΐδας που δεν συμμετείχαν στην συγκέντρωση, αλλά ήταν παραδίπλα στα καφέ ή στους δρόμους της πόλης, μου έλεγαν ότι αυτοί όλοι που μαζεύτηκαν στην πλατεία και που έκαναν και πορεία πλάνα τις οποίες βλέπουμε, δεν εφάρμοσαν τα μέτρα ασφάλειας, τα υγειονομικά μέτρα ασφάλειας, γιατί μιλάμε για συνωστισμό, για συγχρονισμό και από την άλλη ενδεχομένως κάποιοι μου είπαν ότι μπορεί και την επόμενη εβδομάδα
ή σε λίγες μέρες να δούμε και αυξητική πορεία των νέων νοσήσεων, των νέων μολύσεων. Συνωστισμός πραγματικά. Κώστα, όπως χαρακτηριστικά είπες, στη δημοκρατία έχουν όλοι δικαίωμα και έχουν όλοι δικαίωμα να κάνουν και συγκεντρώσεις και να διαμαρτυρηθούν και να φωνάξουν, αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, ας τηρούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως αυτά τονίζονται από τον ΕΟΔΗ και τα πρωτόκολλα, γιατί ο ιός είναι εδώ, είναι δίπλα μας, και ας μην κάνουν εμβόλιο, τουλάχιστον ας προσέχουν, Κώστα. Έτσι ακριβώς. Είναι πράγματι εύστοχο αυτό, το ακόμα και αν διαφωνείς με την λογική του εμβολίου, αν και νομίζω ότι δεν θα έπρεπε, σίγουρα μπορείς να κρατάς τις αποστάσεις και προφυλάσσοντας τον εαυτό σου αλλά και το κοινωνικό σου περιβάλλον. Ναι, κάτσε στο δικό σου χώρο, κάτσε στο σπίτι και εκεί αποφάσισε τι ακριβώς θέλεις να κάνεις, δίχως να ενοχλείς τον διπλανό σου. Η δημοκρατία και το θέλω μου σταματάει εκεί που αρχίζει το θέλω του συνανθρώπου μου, Κώστα. Να πάμε τώρα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Έχουμε κάτι πολύ, πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό στη συνέχεια του δελτίου μας. Τώρα θα πάμε, κυρίες και κύριοι, στην αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα βρίσκεται στη Μύκονο του lockdown. Χθες είχε μία συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου των Τραπεζών στην Τράπεζα Πειραιός. Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, ένας από τους χειρότερους εργοδότες στη χώρα μας είναι οι τράπεζες. Συζήτησε λοιπόν με τους εργαζόμενους. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα, καθώς η Τράπεζα Πειραιός κλείνει το ένα κατάστημα πίσω από το άλλο. Και βέβαια έχουμε και δηλώσεις για την πορεία του εμβολιασμού και για το εμβολιαστικό πρόγραμμα τόσο από την κυρία Ξενογιανακοπούλου όσο και από τον κύριο Χαρίτση. Θα δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα με τον συνάδελφο του Γιάννη Νεβισκιώτη. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει αρχίσει, αφού το μεγάλο ζήτημα των ημερών ούτως ή άλλως είναι το εμβολιαστικό. Έτσι αποτυπώνεται στην επικαιρότητα. Αυτό βλέπουμε και στις κεντρικές πλατείες της χώρας. Αυτό που συζητούσατε και πριν με τον Κώστα τον Μαυρίδη, έχουμε πλέον μία αποκριστάλλωση από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, διότι στο πλαίσιο του απόϊχου της τροπολογίας που κατατέθηκε στην Βουλή, είχαμε την άμεση αντίδραση από την αξιωματική αντιπολίτευση, από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με την κοινή δήλωση τόσο του κυρίου Ξανθού, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος τομεάρχης υγείας, όσο και της κυρίας Ξενογιανακοπούλου, η οποία ασχολείται με τα εργασιακά και κοινωνικά θέματα. Και του κυρίου Χαρίτση. Και του κυρίου Χαρίτση. Ακριβώς. Και του κυρίου Χαρίτση, Κατερίνα. Ουσιαστικά πλέον έχουμε την αποκριστάλλωση, όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα, της θέσης του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή, Κατερίνα, τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ του εμβολιασμού. Ωστόσο, αυτό το οποίο γνωστοποιείται πλέον με τον πιο επίσημο τρόπο είναι ότι η αντίδραση και η διαφωνία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ως προς την υποχρεωτικότητα, η οποία επισύρει και μία σειρά από ζητήματα που έχουν να κάνουν με την νομιμότητα και τη συνταγματικότητα των μέτρων αυτών. Όπως τονίζουν λοιπόν στην κοινή τους δήλωση η κυρία Ξενογιανακοπούλου και ο κύριος Ξανθός, δεν νοείται στον 21ο αιώνα να τίθεται ζήτημα πωλήσεων και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ανταυτού, όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να βρεθεί ένας συνενετικός τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουν να διαφυλαχθούν τα εργασιακά δικαιώματα και όσοι πολίτες επιθυμούν να μην εμβολιαστούν, αν και αυτή δεν είναι η βασική θέση του ΣΥΡΙΖΑ, ωστόσο υπάρχουν και αυτοί οι συμπολίτες μας, αν λοιπόν και όσοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, θα πρέπει να λάβουν ειδική μέρημνα από το κράτος, να μπορέσουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, να μην τεθούν σε αναγκαστική αναστολή και να μην μπουν σε έναν φαύλο κύκλο, ο οποίος τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα με βεβαιότητα οδηγεί, Κατερίνα, στην απόλυση σε μια περίοδο μάλιστα στην οποία οι θέσεις εργασίας αποτελούν μείζονο σημασίας ζήτημα. Και να επαναλάβουμε, Γιάννη, ότι χρειάζεται επιθό και όχι βούρδουλες. Ο βούρδουλες δεν βρίσκει ανταπόκριση πουθενά. Μόνο με επιθό μπορούμε να δώσουμε να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι
πρέπει να εμβολιαστούν, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι επιστήμονες, οι ειδικοί λοιμοξιολόγοι. Εμείς, Γιάννη, είμαστε δημοσιογράφοι. Μεταφέρουμε όλες τις πλευρές, όλες τις απόψεις, αυτός είναι ο ρόλος μας. Από εκεί και πέρα, αυτοί που πρέπει να πούνε τι θα γίνει αύριο είναι οι λοιμοξιολόγοι. Πάμε τώρα στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς. Τι συζήτησαν λοιπόν? Πάντως ο κύριος Τσίπρας ήταν πολύ σαφής στη δήλωσή του ότι είναι ο χειρότερος εργοδότης η τράπεζα στην Ελλάδα. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος, Κατερίνα, δεδομένου ότι οι διαδικασίες που ακολουθεί πλέον η συγκεκριμένη τράπεζα έχουν και το άρωμα της περιοχής μας στη Δυτική Μακεδονία. Να μην ξεχνάμε το τεράστιο ζήτημα που ανέκυψε για την εξυπηρέτηση των πολιτών τόσο στη Δεσκάτη, όσο και στη μείωση των υποκαταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας και στην πόλη της Κοζάνης. Κάτι το οποίο δυσχεραίνει σε μια εποχή που δεν θα έπρεπε τόσο την επιχειρηματικότητα, όσο και την εξυπηρέτηση πολιτών, οι οποίοι αποτελούν μάλιστα και ευαίσθητες ομάδες. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, μιλώντας με τους εργαζόμενους, με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τόνισε ότι η τράπεζα αυτή ήταν ίσως η τράπεζα η οποία, πέρα από συστημική, ήταν και αυτή η οποία έλαβε το μεγαλύτερο ποσό ανακεφαλαιοποίησης. Για να το πούμε με απλά ελληνικά, Κατερίνα, έλαβε χρήματα του ελληνικού λαού για να μπορέσει αφενός να σταθεί οικονομικά, αφετέρου να είναι λειτουργική για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Φυσικά βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου οι τεχνολογικές εξελίξεις μειώνουν συνεχώς τις θέσεις εργασίας. Ωστόσο, στις τεχνολογικές αυτές εξελίξεις δεν μπορεί να είναι οι άνθρωποι άνω των 70 και άνω των 80 ετών, δεν μπορούν να είναι οι συνταξιούχοι, δεν μπορούν να είναι οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, είναι κάτοικοι των νησιών, οι οποίοι για να εξυπηρετηθούν πρέπει να πάρουν το καράβι το πρωί και να μεταφερθούν από το ένα νησί στο άλλο. Αν όλα αυτά ήταν σε γνώση του κράτους, τότε η τράπεζα, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, δεν θα λάμβανε την κρατική επιχορήγηση, την ανακεφαλαιοποίηση και πλέον έχει κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Σκληρός εργοδότης, λοιπόν, ο τραπεζικός τομέας. Αν και θυμάμαστε πολύ καλά, Κατερίνα, ότι πριν από μερικές δεκαετίες το να είναι κανείς τραπεζικός ήταν μια εργασία, μια θέση. Ό,τι καλύτερο. Ακριβώς. Φαίνεται λοιπόν ότι μεταξύ των εχθρών που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι εργαζόμενοι στον τραπεζικό τομέα δεν είναι μόνο τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά είναι και η κερδοσκοπία εντός ή εκτός εισαγωγικών των μάνατζερ και των διοκτητών και των μετόχων, οι οποίοι θέλουν, να το πούμε λαϊκά, να βγάλουν και από τη μήγα ξύγκι. Γιάννη, πάμε να δούμε τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλογου Εργαζομένου στην Τράπεζα. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω, έχω τη δυνατότητα να κουβεντιάσω μαζί σας. Γνωρίζω ότι είναι μια δύσκολη στιγμή, διότι βρίσκεστε στις επάλξεις αγωνιστικών κινητοποιήσεων, καθώς τα πράγματα δεν είναι ευχάριστα. Πριν μου πείτε γιατί θέλω να ακούσω, ήθελα να πω δύο λόγια σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί συνολικά στη χώρα, στον εργασιακό χώρο. Νομίζω ότι αυτά που βιώνετε εσείς το τελευταίο διάστημα δεν αποτελούν εξαίρεση από μια κανονικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί εντός εισαγωγικών, που θέλει τις εργασιακές σχέσεις να βρίσκονται στον αέρα. Και βεβαίως δεν μπορώ παρά να μην σχολιάσω ότι ένας από τους χειρότερους εργοδότες στη χώρα είναι οι τράπεζες. Οι τράπεζες που έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου τρεις φορές. Οι τράπεζες οι οποίες έχουν πολύ ψηλά και μεγάλα κέρδη στους ισολογισμούς τους, παρά το γεγονός ότι δεν παίζουν το ρόλο που υποχρεούνται να παίζουν στην πραγματική οικονομία. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν περνάνε ούτε έξω από τα γκισέ για να δανειστούν, παρά μονάχα όσοι έχουν τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι δεν χρειάζονται δανεισμό, δεν χρήζουν δανεισμό, μόνο αυτοί δανείζονται. Παρ' όλα αυτά, παρά το γεγονός δηλαδή ότι έχουν κέρδη στους ισολογισμούς τους, έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με δημόσιο χρήμα και δεν παίζουν το ρόλο στην πραγματική οικονομία, έχουν και μια συμπεριφορά εξαιρετικά επιθετική απέναντι στους εργαζόμενους, στους ανθρώπους δηλαδή που αποτελούν το βασικό πυλώνα για να μπορέσουν να στηριχθούν, όπως κάθε επιχείρηση.
ήταν αυτοί που εισήγαγαν πρώτοι στη χώρα την ενοικιαζόμενη εργασία, ήταν αυτοί οι οποίοι συνήθιζαν για πάρα πολλά χρόνια να έχουν χιλιάδες εργατόρες απλήρωτων υπεροριών. Με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και με τον Άσο που είναι σήμερα εδώ μαζί μας, κάναμε μια πολύ σοβαρή δουλειά και την ΕΦΗ, την Αξιόγλη, τότε να υπάρξει ένας έλεγχος αυτή την ασυδοσία και για πρώτη φορά μπήκανε και πολύ σημαντικά πρόστιμα σε τραπεζικά ιδρύματα. Εν τούτη σήμερα έχουν ξαναγυρίσει σε αυτή τη λογική της ασίδωτης λειτουργίας απέναντι στους εργαζόμενους και αντιλαμβάνομαι ότι έχουν και ένα σχέδιο να κλείσουν δεκάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, ιδίως η δική σας η τράπεζα στην οποία είστε εργαζόμενοι, η Τράπεζα Πειραιώς, να κλείσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Τράπεζα Πειραιώς είχαμε βάλει και το μεγαλύτερο πρόστιμο, να σου. Ετοιμάζεται να κλείσει καταστήματα σε όλη τη χώρα, μη αντιλαμβανόμενη η διοίκησή της ότι ως ένας οργανισμός που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα στην ουσία και δεν επιτελεί και το ρόλο της στην πραγματική οικονομία, έχει υψηλή κοινωνική εταιρική ευθύνη. Ο πολίτης, λοιπόν, ο οποίος κατοικεί στην Αμοργό και δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει ένα κατάστημα για να εξυπηρετηθεί και θα πρέπει να πάει στην Άξο, έχει συμβάλει και αυτός μερίδιο, όπως όλοι οι Έλληνες, αλλά και αυτός μερίδιο για την ανακεφαλαιοποίηση, ώστε να μπορεί σήμερα ο κύριος Μεγάλου να κάνει τον μεγάλο και επιτυχημένο μάνατζερ. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία ασίδωτη πρακτική και θα ήθελα, έτσι, να μην μακρηγορήσω, απλά να εκφράσω τη συμπαράστασή μου στις κινητοποίησεις σας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από την πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε τώρα, πάμε στην Γερμανία, εκεί όπου συνεχίζονται οι εργασίες διάσωσης και αποκατάστασης των ζημιών από τις πλημμύρες των τελευταίων ημερών. Μεγάλες οι καταστροφές, πολλοί νεκροί αναζητούν ακόμη στα συντρίμμια διασωθέντες. Θα συζητήσουμε την κατάσταση με τον κύριο Ηλία Παπαθεοδόρου, μέλος της πολιτικής γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων. Θα μας δώσει την κατάσταση, θα λειτουργήσει και ως δημοσιογράφος ο κύριος Παπαθεοδόρου σήμερα. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθεοδόρου. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που είστε κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι ένα θέμα που πραγματικά μας πόνει σε όλους, σε μια Γερμανία που έχει έργα υποδομής πολύ καλά, απογοητευτικό σύστημα, γενικότερα λειτουργούν όλα τέλεια, θα λέγαμε, και όμως με μια πλημμύρα καταστράφηκαν τα πάντα. Πριν περάσουμε στην περιβαλλοντική καταστροφή, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παπαθεοδόρο, επειδή είστε και στη Γερμανία, τα παρακολουθείτε από κοντά, δεν υπήρξε η κατάλληλη ενημέρωση από την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας ώστε να εκενωθεί η περιοχή? Νομίζω ότι είναι δύο πράγματα, δύο διαφορετικά σημεία θα πρέπει να προσεγγίσουμε. Το ένα είναι ότι αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση, υπήρξε. Και ένα από τα πράγματα που συζητείται αυτή τη στιγμή είναι εάν οι υπεύθυνοι έδειξαν τα αντανακλαστικά που θα έπρεπε να έχουν δείξει όταν ήρθε αυτή η προειδοποίηση. Εδώ να επισημάνω επίσης ότι ο τρόπος που γίνονται πλημμύρες στη Γερμανία και τέτοια φαινόμενα είναι πολύ διαφορετικός από την Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε περισσότερο αυτά που ονομάζεται, έχει σχέση και με το όνομά σας, flash floods, δηλαδή ξαφνικές μπόρες που μπορεί να είναι και χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της πλημμύρας και έχουν ένα πολύ έντονο φαινόμενο πλημμυρικό σε ένα σημείο. Στη Γερμανία και στη Δυτική Ευρώπη, επειδή υπάρχει πολύ περισσότερο νερό, αν θέλετε, κατά τη διάρκεια του έτους, οι πλημμύρες είναι λίγο διαφορετικές. Έχουμε ποτάμια που ξεχυλίζουν, έχουμε φράγματα που ξεχυλίζουν κτλ. Άρα, σε αυτό το επίπεδο υπήρξε η προειδοποίηση. Το ζήτημα είναι αν οι αρμόδιοι αντιδράσανε αρκετά γρήγορα. Και το δεύτερο, φυσικά, είναι ότι όταν έχεις μία τόσο μεγάλη και τόσο έντονη, ένα τόσο μεγάλο και τόσο έντονο καιρικό φαινόμενο, καμιά φορά ακόμα και να υπάρξει προειδοποίηση, δεν υπάρχει χρόνος αντίδρασης. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το συγκλονιστικό. Αν κάποιος, για παράδειγμα, έπαιρνε ένα μεσημεριανό ύπνο ή κοιμόταν το βράδυ και ερχόταν εκείνη τη στιγμή το καιρικό φαινόμενο, αυτός ο άνθρωπος δυστυχώς δεν είχε χρόνο να αντιδράσει.
Δεν υπήρξαν οι ανάλογες προειδοποιήσεις μέσα από ειδικά συστήματα, μεγάφωνα κτλ. Προκειμένου να απομακρυνθούν οι κάτοικοι. Είναι και αυτό ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, γιατί έχουμε ξεφύγει από αυτά τα μέσα. Έχουμε μείνει μόνο στην ηλεκτρονική ενημέρωση, κύριε Παπαθεοδόρου, που σημαίνει σε τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις δεν έχουμε πρόσβαση, καλή πρόσβαση στο διαδίκτυο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λόγω των καταστροφών καταστράφηκαν και ήταν δεν υπήρχε λειτουργία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και κανονικής τηλεφωνίας. Άρα, αν θέλετε, πιο παραδοσιακές μέθοδοι, όπως οι σιρήνες, οι ντουντούκες ή τέτοια πράγματα, είναι σαφές ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθεί περισσότερο και ίσως να είχαν σώσει ανθρώπινες ζωές. Κύριε Παπαθεοδόρου, πάμε τώρα στο περιβαλλοντικό κομμάτι. Για τα υπόλοιπα, για τις ζημιές, τις καταστροφές, υπάρχουν οι ειδικοί οι οποίοι προχώρησαν σε έλεγχο για να δούνε πώς προκλήθηκε αυτή η μεγάλη καταστροφή. Από εδώ και πέρα, οι επιπτώσεις όλων αυτών στο περιβάλλον, ή να το ξεκινήσω αντίστροφα, κύριε Παπαθεοδόρου. Καταστρέφουμε το περιβάλλον, που σημαίνει ότι έχουμε αλλαγή, έχουμε κλιματική αλλαγή πλέον. Θα έλεγα ότι έχουμε κλιματική κρίση, αλλά ναι. Ναι, κλιματική κρίση. Κοιτάξτε, εδώ νομίζω πάλι 2-3 διαφορετικά πράγματα. Το ένα όσον αφορά την κλιματική κρίση, νομίζουμε ότι πια είναι σαφές ότι υπάρχει και είναι ανθρωπογενής. Δηλαδή είναι κάτι που έχουμε, αν θέλετε, δημιουργήσει εμείς και γι' αυτό πρέπει να το λύσουμε και εμείς. Δεν είναι στο κομμάτι των φυσιολογικών κύκλων που υπάρχουν στη γη. Το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τον τρόπο επίσης που χτίζουμε, που κάνουμε τις υποδομές μας, τα σημεία που επιλέγουμε να χτίσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πια, ειδικά στην Ευρώπη που δεν υπάρχει πολύς χώρος, ελεύθερος χώρος, υπάρχει μεγάλη πίεση οικιστική και σε πάρα πολλές στιγμές επεμβαίνουμε με την έννοια ότι χτίζουμε σε σημεία που δεν θα έπρεπε να χτίσουμε. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα αρκετά σημαντικό, το οποίο υπάρχει γενικά στην Ευρώπη. Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω, και εμείς το επισημαίνουμε αυτό πολλές φορές ως κόμμα, είναι ότι πράγματα όπως η ρήπανση ή η μόλυνση, έτσι, έχουμε δει και την κρίση αυτή τη στιγμή, την υγειονομική που υπάρχει, ή και η κλιματική κρίση, είναι στοιχεία τα οποία δεν σταματάνε σε σύνορα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μία πίεση που δέχτηκε νερού, που δέχτηκε η Γερμανία, για παράδειγμα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είχε να κάνει με ένα φαινόμενο που ήταν στην Ολλανδία. Άρα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε, και εμείς έχουμε και τη Βαλκανική, έτσι, έχουμε και τους γειτονές μας στο βορρά, πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν αρκεί να κάνουμε πράγματα εμείς στη χώρα μας, αλλά θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τους γειτονές μας, γιατί μία λάθος συμπεριφορά ενός γείτονα θα επηρεάσει τον άλλο γείτονα. Έτσι. Άρα, αν δεν καθαρίσουμε έτσι το ποτάμι στην γειτονική πόλη, στη γειτονική χώρα, και έχουμε μεγάλο όγκο νερού, σίγουρα θα επηρεάσει και εμάς. Ακριβώς. Το ζήσαμε. Όπως και στην Ελλάδα, στο επίπεδο του νομού. Έτσι. Δηλαδή, αν γίνει κάτι σε ένα νομό, θα επηρεάσει έναν άλλο νομό. Είχαμε δυστυχώς φαινόμενα τέτοια στη χώρα μας και με απώλειες ανθρώπινης ζωής. Οπότε, νομίζω ότι γενικά πρέπει όλοι να το πάρουμε πολύ πιο σοβαρά, να καταλάβουμε ότι είναι επίγον, να καταλάβουμε ότι αυτά τα φαινόμενα θα γίνουν πολύ πιο συχνά και πολύ πιο έντονα και ότι πρέπει να δράσουμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Η επόμενη μέρα τώρα, πόσο επηρεάστηκε το περιβάλλον, τι θα αλλάξει στην συγκεκριμένη περιοχή, πώς πρέπει να αντιδράσουν οι αρμόδιοι προκειμένου να σώσουν πράγματα? Νομίζω ότι η αντίδραση έχει υπάρξει εκτενής. Εμένα με εντυπωσίασε επίσης το πόσο πολύ βοήθησε ο στρατός, να σας πω την αλήθεια, που οι ειδικές δυνάμεις του στρατού έσωσαν πάρα πολύ κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ακόμα η κατάσταση είναι στο να διαχειριστούμε τις ζημιές και, αν θέλετε, είναι σε κατάσταση πρώτης βοήθειας. Ακόμα ψάχνουν για ανθρώπους. Φυσικά, κάθε ώρα που περνάει, οι πιθανότητες να βρουν κάποιον μειώνονται. Νομίζω ότι ακόμα είναι σε αυτήν την φάση, αν θέλετε, της κρίσης, δηλαδή του πώς θα διαχειριστούν το υπάρχον πρόβλημα. Τα σχέδια για το μέλλον, νομίζω και το Γερμανικό Πράσινο Κόμμα και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα έχει κάνει πολλές συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά δεν είναι η στιγμή. Τώρα είναι η στιγμή, αυτό που προέχει, να βοηθούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη,
να δούμε αν μπορούν να σωθούν και άλλες ανθρώπινες ζωές και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά. Ναι, κύριε Παπαθεοδόρου, θέλω να σας θέσω ακόμη κάποια ερωτήματα. Πρέπει να πούμε ότι 40.000 περίπου άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τα πάντα. Έχασαν την περιουσία τους, τα σπίτια τους, έχασαν ανθρώπους, δικούς τους ανθρώπους. Συνεχίζεται και η έρευνα για να βρεθούν οι αγνοούμενοι. Το θέμα είναι, που είναι και απορία όλων μας, πώς σε μια περιοχή με αυτά τα έργα υποδομής, χωρίς μπαζωμένα ρέματα, με τα δάση, με όλα τα έργα υποδομής, δεν προβλέφθηκε κάτι τέτοιο σε περίπτωση μεγάλου όγκου νερού προκειμένου να αποφευχθεί όλο αυτό. Και δεν έδωσαν την δέουσα σημασία στις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας. Δεν υπήρξε η ανάλογη κινητοποίηση ή κάτι άλλο, κύριε Παπαθεοδόρου. Μήπως δεν δίνουμε σημασία, αλλά λέμε δεν θα συμβεί σε εμάς. Νομίζω τα δύο τελευταία που αναφέρατε έχετε από το δίκιο και είναι στοιχεία ανθρώπινης έπαρσης. Δηλαδή υπήρξε μία προειδοποίηση, οι αρμόδιοι ίσως δεν την πήραν με τη σοβαρότητα που έπρεπε και αυτό είναι που συζητιέται πάρα πάρα πολύ στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και μπορεί να στοιχήσει και πολιτικά σε κάποιους ανθρώπους που ήταν σε θέσεις που θα έπρεπε να έχουν περάσει πιο γρήγορα. Το δεύτερο όμως έχει να κάνει γενικότερα, αν θέλετε, με τη συμπεριφορά ότι μακριά από εμάς, δεν θα συμβεί σε εμάς, αυτά μόνο εκεί συμβαίνουν και έτσι. Αλλά είναι γενικότερο, νομίζω, ένα στοιχείο που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εάν δεν. Πρέπει λίγο να μετριάσουμε την έπαρσή μας για την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε κρίσεις. Το έχουμε δει και με την υγειονομική κρίση. Υπάρχουν στιγμές που η φύση απλούστατα δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτό που σου φέρνει. Ακραία καιρικά φαινόμενα, κύριε Παπαθεοδόρου, έχουμε το τελευταίο διάστημα και στη χώρα μας. Δηλαδή, τη μια μέρα το θερμόμετρο αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και την επόμενη έχουμε καταιγίδες, χαλάζι και όλα αυτά που ακολουθούν. Αυτό σημαίνει ότι ανάλογες καταστάσεις θα ζήσουμε, θα βιώσουμε, σύμφωνα με τους ειδικούς και τις προβλέψεις που υπάρχουν και το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, θα το πω πολύ απλά, βιάσαμε τη φύση. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει εδώ και καιρό, δυστυχώς. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή πια καταλαβαίνουμε ότι μας χτυπάει σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όσο γνωρίζω, υπάρχει και μεγάλο θέμα με τους αγρότες. Στη Γερμανία, η συγκεκριμένη, ας πούμε, ένα από τα πράγματα που δεν έχει συζητηθεί πολύ, είναι η πλήρης καταστροφή της γεωργικής παραγωγής στις συγκεκριμένες περιοχές. Στην Ελλάδα, από ό,τι ξέρω, υπήρξε ένα χαλάζι τις προηγούμενες μέρες, το οποίο κατέστρεψε στην κεντρική και στη βόρεια Ελλάδα αρκετά μεγάλο. Στη Δυτική Μακεδονία, κύρια, και σε πολλές περιοχές, εδώ που είναι η έδρα της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ, είχαμε πάρα πολλές καταστροφές, κύριε Παπαθεοδόρου, τόσο στην Ανθοφορία πολύ νωρίτερα από την Παγωνιά, όσο και τώρα από την χαλαζόπτωση καταστράφηκε όλη η παραγωγή. Το Βελβεντό το γνωρίζετε, μια παραγωγική περιοχή με το Ροδάκι, να έχουν καταστραφεί εντελώς η παραγωγή από το χαλάζι. Και μπορεί εδώ να μην έχουμε περιπτώσεις ανθρώπινης απώλειας ανθρώπινης ζωής ή σοβαρών τραυματισμών, αλλά οπωσδήποτε αυτοί οι άνθρωποι, ο κόπος αυτών των ανθρώπων για όλους αυτούς τους μήνες που περιμέναν να έρθει η στιγμή για να πουλήσουν τα προϊόντα τους, είναι καταστροφικό. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση λίγο πιο σοβαρά, να συνειδητοποιήσουμε ότι μας επηρεάζει στην καθημερινότητά μας πια. Δεν είναι ένα φαινόμενο, αν θέλετε, μακριά το οποίο μπορεί να συμβεί και δεν επηρεάζει. Μας επηρεάζει είτε από άποψη υγείας, είτε από άποψη οικονομίας. Είναι οι καταστροφές στη Γερμανία, να σας δώσω έτσι ένα μέγεθος, είναι στα δισεκατομμύρια και ήδη οι ασφαλιστικές εταιρείες κοιτάνε πώς θα μπορέσουν να τα απεξέλθουν. Δηλαδή θα έχουμε πολύ πολύ σοβαρά ζητήματα. Γιατί φανταστείτε κάποιος να έχει ασφαλίσει την περιουσία του και η ασφαλιστική μετά κάποια στιγμή, επειδή δεν μπορεί να αντέξει να πτωχεύσει, και παρότι τα έχει κάνει όλα σωστά, έχει ασφαλίσει την περιουσία του, έχει δείξει, απλούστατα το σύστημα να μην αντέξει το μέγεθος της καταστροφής. Άρα για μένα πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά. Είναι μια από τις συζητήσεις που και στην Ελλάδα πρέπει να γίνει λίγο πιο έντονα. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα, έτσι. Πρέπει να καλυτερέψουν οι υποδομές μας σε κάποια σημεία. Πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα των αγροτών, έτσι, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς φαίνεται ότι θα γίνει πολύ πιο έντονο στα επόμενα χρόνια.
Και δεν σώζουν πλέον τα αντιχαλαζικά δίκτυα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η ένταση τόσο της καταιγίδας όσο και των χαλαζοπτώσεων. Κύριε Παπαθεοδόρου, μιλήσαμε για ανθρώπινη έπαρση. Είναι αυτή που δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί σε μας τίποτα. Θα το ξεπεράσουμε, θα είναι μια βροχούλα. Ο άνθρωπος τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί να σώσει όσον αφορά το περιβάλλον το επόμενο διάστημα, πώς πρέπει να κινηθούμε, ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα? Νομίζω ότι είναι πολύ παραγωγικό. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, αν θέλετε, πρέπει να διαχειριστούμε το πρόβλημα της κλιματικής κρίσης. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε, αν θέλετε, πρέπει να γίνουμε λιγότερο εγωιστές και εγωκεντρικοί. Πρέπει λίγο να συνειδητοποιήσουμε ότι το πρόβλημα θα επηρεάσει όλους μας και να αλλάξουμε και την λογική μας όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και επηρεάζουμε το περιβάλλον. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα που θα μπορούσαν να πάρθουν, υπάρχουν συγκεκριμένα έργα που θα μπορούσαν να γίνουν, αλλά αυτό ίσως είναι για μια άλλη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει και θα ήθελα να επαναλάβω είναι βρισκόμαστε σε κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση μας επηρεάζει άμεσα. Και βλέπετε το παράδειγμα, νομίζω, της χαλαζόπτωσης είναι πολύ σημαντικό, έτσι που αναφέραμε πριν. Βλέπετε ότι και σε μια περιοχή που κάποιος δεν περίμενε να έχει τέτοια φαινόμενα Ιούλιο μήνα, αυτή τη στιγμή καταστράφηκαν έτσι, πάρα πολύ παραγωγή και υπάρχει θέμα. Κύριε Παπαθεοδόρου, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τα ενδιαφέροντα που μας είπατε και να προσέχετε κι εσείς καθώς συνεχίζετε το πρόβλημα και η διάσωση των ανθρώπων που επλήγησαν από την κακοκαιρία και την πλημμύρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαθεοδόρου. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Ηλίας Παπαθεοδόρου, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας Οικολόγων Πράσινων, βρίσκεται στην Γερμανία. Εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα, στην πηγή του προβλήματος, κοντά στους ανθρώπους που έχουν μεγάλες ανάγκες αυτές τις ημέρες. Εμείς να επιστρέψουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Η πανδημία κυριαρχεί, νέα μέτρα ανακοινώνονται, νέες εφαρμογές. Πάμε να δούμε τι ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελή Πελώνη για μια νέα εφαρμογή που αφορά βέβαια τον εμβολιασμό και την πανδημία. Για την υπηρεσία MyEFKA Live. Στο μεταξύ, η χώρα έκανε ακόμη ένα βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς χθες, μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία MyEFKA Live. Δίνεται έτσι στον πολίτη η δυνατότητα να συνδεθεί όποτε θέλει, από όποιο σημείο βρίσκεται, με τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ για τη διεκπεραίωση ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεών του. Την έκδοση ενός πιστοποιητικού, την ενημέρωσή του, την παραλαβή απόφασης των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, την υποβολή ασφαλιστικών ετοιμάτων. Σε πρώτη φάση, η νέα υπηρεσία θα καλύπτει τους κατοίκους των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων, πλην της Κόπου θα ενταχθεί στο σύστημα στις 10 Αυγούστου. Στόχος είναι, μέχρι το τέλος του χρόνου, να καλυφθούν όλες οι νησιωτικές περιοχές, καθώς και τμήματα της υπηρετικής Ελλάδας, ενώ μέσα στο 2022 θα καλύπτεται το σύνολο της επικράτειας. Μια ακόμη εφαρμογή στην εξυπηρέτηση των απόλυτων. Πάμε και πάλι στην αίθουσα ενημέρωσης και στο Κώστα Μαυρίδη. Καθώς σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ θα φιλοξενήσει τον κύριο Αθήνα Γόρα, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Συνόδου. Βέβαια, το θέμα που κυριαρχεί είναι ο Δεκάλογος. Ο Δεκάλογος που θα διαβαστεί την Κυριακή σε όλες τις εκκλησίες για το κομμάτι του εμβολιασμού και όχι μόνο και για την πανδημία, καθώς η Εκκλησία μπαίνει μπροστά και στο πρόγραμμα Ελευθερία. Κώστα. Την έχουμε ηχογραφήσει, την έχουμε γράψει τη συνέντευξη. Θα προβληθεί ολόκληρη στο βραδινό δελτίο ειδήσεων. Ένα μέρος θα δείξουμε και τώρα το μεσημέρι. Θέλω να πω ότι αν κανείς επιχειρούσε να βάλει μια φράση κάτω από αυτή τη συνέντευξη, θα έλεγε καθαρή στάση της Εκκλησίας υπέρ του εμβολιασμού και προτροπή των πιστών να τηρούν τα μέτρα. Επίσης, κάνοντας την αυτοκριτική του, ο Μητροπολίτης Αθηναγόρας, Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως λέει ότι αργήσαμε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μουδιασμένη ξεκίνησε η Εκκλησία απέναντι στον πρωτόγνωρο σε κατάσταση κορονοϊό. 16-17 μήνες μετά νομίζω ότι πια μπαίνει και συμπορεύεται με την πολιτεία
στην προσπάθεια να δοθεί λύση στην πανδημία για την προστασία των πιστών. Κώστα, πάμε να δούμε ένα μέρος της συνέντευξης του κυρίου Αθήνα Αγόρα. Θα προβληθεί το βράδυ στις 9. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική συνέντευξη, καθώς ο κύριος Αθήνα Αγόρας δεν μιλάει συχνά. Βγαίνουν πολλές ειδήσεις. Η Εκκλησία μπροστά στο κομμάτι, μπροστά στο θέμα του εμβολιασμού. Εμβολιαστείτε λοιπόν. Όλες οι ανακοινώσεις την Κυριακή στις Εκκλησίες, ο Δεκάλογος. Και αύριο βέβαια θα συζητήσουμε πολλά περισσότερα για τη συνέντευξη αυτή. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Αν κανείς έβαζε έναν τίτλο, θα έλεγε πλήρης αναγνώριση από την Εκκλησία της Ιατρικής Επιστήμης και προτροπή του πιστών για εμβολιασμό. Αν το εξηγώ καλά. Βεβαίως, διότι αυτό συνάδει και με την δήλωση που έχει κάνει ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος και μετά τη συναντησή του με τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά και πρόσφατα σε μια εκδήλωση που υπήρχε στη Λιβαδιά, που ήταν παλιά Μητροπολίτης, που τον ανακήρυξαν επίτιμο δημότη, ότι θα πρέπει η Εκκλησία και η Επιστήμη να είναι μαζί στον αγώνα κατά της πανδημίας. Τώρα, είναι πράγματι μαζί Εκκλησία και Επιστήμη, είναι θεάρεστο έργο, το επιστημονικό έργο, το ιατρικό έργο? Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο που δίνετε πάσα για να ξεκινήσω να σας πω ότι έτσι ξεκινάει η εγκύκλειος, η οποία θα διαβαστεί την Κυριακή. Αναφέρεται λοιπόν σε μερικά χωρία, σε κάποιους Αγίους και μερικά χωρία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπου παρουσιάζεται ότι οι γιατροί και τα φάρμακα που εφευρίσκουν οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους, συντελεπωρημένοι μετά την πτώση η ανθρωπότητα, που έρχεται να θεραπεύσει όλες αυτές τις δυσκολίες και τις ανάγκες που έχουμε και ιδιαίτερα σε καιρό πανδημιών, για να κάνει τη σύνδεση μετά για τον εμβολιασμό. Και την προτροπή ότι επειδή πολλές φορές τα μέσα μαζικής δικτυώσεως προβάλλονται διάφορες απόψεις, όμως αβασάνιστες απόψεις, καλό θα είναι λοιπόν, αφού απευθυνόμεθα σε πιστούς με την εγκύκλειο αυτή, να θυμηθούμε και τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που λέει «Μη παντή πνεύμα τι πιστεύετε, όχι ότι σας λένε να τα χάβετε». Αυτό σε μια έτσι πιο απλή διάλεκτο είναι, αλλά να δοκιμάζετε. Επειδή δεν υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό συνωμοσιολογία στα μέσα δικτύωσης, από τα microchips, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα σχετικά. Λοιπόν, να δοκιμάσετε αν αυτός που λέει αυτά τα πράγματα, ας πούμε, εμφορεύεται από το πνεύμα του Θεού. Τώρα, αυτό είναι περίπου το περιεχόμενο της εγκυκλίου. Χαριτολογώντας, εσείς έχετε εμβολιαστεί με το microchips? Με το microchips όχι, με το εμβόλιο ναι. Θέλω να απευθυνθείτε ενδεχομένως σε αυτούς που έχουν μια αφιβολία, που είτε είναι αυτή αφιβολία φόβου, είτε είναι αυτή αφιβολία θεολογική. Μάλιστα ανεβάζουν τόσο ψηλά την ιστορία του εμβολίου και του κορονοϊού κάποιοι σε δογματικά θεολογικό ζήτημα. Είναι τελικά έτσι, κάνουμε μια τέτοια συζήτηση? Κοιτάξτε, και η περσινή σύνοδος, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος, που βρέθηκε μέσα σε αυτόν τον αιώνα και απροετοίμαστε, όπως όλοι οι θεσμοί ήταν απροετοίμαστοι και όλος ο κόσμος στην παγκόσμια ήταν απροετοίμαστος για αυτή την πανδημία, και εμείς φέτος με εγκυκλίους που κατά καιρούς έχουν αποσταλεί στον λαό, εξηγούμε και θεολογικά μερικά πράγματα και πρακτικά τον τρόπο διαχείρισής τους. Πώς μπορεί να γίνει, δηλαδή γιατί ωφελούνται υγειονομικά μέτρα, γιατί πρέπει να τηρηθούν αυτά στους ναούς τώρα, γιατί πρέπει να γίνει εμβολιασμός και τι προσδοκούμε από αυτό. Προσδοκούμε κάποια στιγμή, κύριε Μαυρίδη, δεν ξέρω, στο τέλος του 22, στο τέλος του 23, αυτό που είναι τόσο απειλή για όλους μας τώρα, η πανδημία αυτή του COVID, να είναι μια απλή γρήπη. Να είναι κάτι όπως και τα υπόλοιπα είδη της γρήπης. Γι' αυτό παίρνουμε όλα αυτά τα μέτρα, τα προστατευτικά, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τα εμβόλια, για να χτίσουμε ένα δίχως ανοσίας που θα μπορέσει έτσι να μας οδηγήσει στη διέξοδο. Και επειδή μόλις το τελευταίο 24ωρο είχαμε κάποιες συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα, θέλω να σας ρωτήσω, οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες σε αυτές, που εξ αυτών ορισμένοι ήταν και ρασοφόροι, κληρικοί ή μοναχοί, είναι πλανεμένοι, έχουν διαφορετική άποψη, κάνουν λάθος, σφάλουν? Κοιτάξτε, καταρχήν
από τις εικόνες που έχω δει και εγώ, κύριε Μαυρίδη, δεν νομίζω πως οι ρασοφόροι ή οι πιστοί που έχουν με τους σταυρούς και τα σχετικά εικόνες κλπ. Ανήκουν στην εκκλησία, στην αυτοκέφαλη εκκλησία της Ελλάδος. Προφανώς ανήκουν σε παρατάξεις παλαιομονογενητικές που είναι, έτσι που είναι, αισθάνονται ένα μεγάλο ενθουσιασμό όταν βλέπουν παντού συνωμοσίες. Και γι' αυτό θα τις δείτε σε κάθε τέτοιες εκδηλώσεις, ας πούμε, είτε εναντίον κινηματογραφικών έργων, είτε για τα σύμφωνα συμβίωσης και λοιπά. Πάντα υπάρχουν μαζί με τους λαϊκούς που συγκεντρώνονται και έχουν μια άποψη για αυτό. Υπάρχει και μια μερίδα τέτοιων ανθρώπων. Νομίζω ότι οι πιστοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν έχουν κάποια διαφωνία, έχουν τρόπους να την εκδηλώσουν, είτε επικοινωνώντας με τον επίσκοπο, είτε με τους ιορίστους, δεν χρειάζεται να κάνουν δηλώσεις στους δρόμους για να επιτύχουν, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους. Και αυτοί ακόμη οι κληρικοί, οι δικοί μας, ας πούμε, που είναι αντίθετοι με αυτά τα πράγματα, βλέπετε ότι επικοινωνούν μέσω των μέσων δικτύωσης, γράφουν επιστολές, επικοινωνούν με mail, δεν κατεβαίνουν στους δρόμους να κάνουν τέτοιου είδους πράγματα. Καθαρή στάση της Εκκλησίας λοιπόν υπέρ του εμβολιασμού. Την Κυριακή θα διαβαστεί σχετική εγκύκλιος στις εκκλησίες, τους ναούς ολόκληρης της χώρας. Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα πάμε τώρα στο Βόλιο. Θα συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Δεν θα πούμε βέβαια για πανηγύρια, για εκδηλώσεις. Αυτό ήταν το επιθυμητό, αλλά ωστόσο η πανδημία είναι εδώ, είναι κοντά μας. Κύριε Δήμαρχε, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Θα ήθελα την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε να πούμε για τους καβαλάριδες, τις χιάτσιτες, για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις του καλοκαιριού. Το Βόλιο κάθε χρόνο έσφιζε από ζωή τους σε καλοκαιρινούς μήνες. Μπροστά μας έχουμε την Ευρωπανήγυρη Τσοτιλίου, η οποία αποφασίζουν ότι έπρεπε να συνεχιστεί και να λειτουργήσει και φέτος όπως και πέρυσι, επιτυχημένα, τηρώντας απόλυτα τα μέτρα για τον COVID, με αρκετό προσωπικό το οποίο διαθέτει ο Δήμος Βοΐου για να επιτευχθεί αυτή η ορμαλή λειτουργία. 24-25, Παρασκευή, Σάββατο, λοιπόν, όλοι στο Τσοτήλι για την Επωροπανήγυρη, αλλά και την Πανήγυρη στην Αγία Παρασκευή Σιάτσα, στην Παραμονή, με τον Εσπερινό, όπου εκεί θα υπάρξουν μερικά μουσικά σύνολα, να παίξουν λίγο μουσική, απαγορεύεται ο χορός. Σιγά-σιγά προσαρμόζουμε τέτοιες ίδιες εκδηλώσεις, γιατί πρέπει να γίνουν. Έχει περάσει πάρα πολύ καιρό, χρειάζεται ο κόσμος εκτόνωση. Δηλαδή, κανονικά θα γίνει η εμποροπανήγυρη στο Τσοτήλι, 24 και 25. Δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα αναβολής ή ματέωσης της εμποροπανήγυρης, όπως και εκδηλώσεις της Αγίας Παρασκευής. Με όλα τα μέτρα και όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, κύριε Δημαρχέ. Ναι, ναι. Το πρωτόκολλο είναι συγκεκριμένα τα μέτρα, οι αποστάσεις, όλα αυτά τηρούνται. Διαθέτουμε και το κατάλληλο προσωπικό. Δεν είχαμε πέρυσι κανένα πρόβλημα και νομίζω και φέτος θα κυλήσει ομαλά. Αρκεί να τηρούμε όλοι τα μέτρα, κύριε Δήμαρχε, για να μην έχουμε κρούσματα, να μην έχουμε διάδοση του ιού. Πώς έχει η επιδημιολογική κατάσταση στο Δήμο σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια κρούσματα. Αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε περί τα 10, τα οποία είναι μέσα στο τελευταίο δεκαήμερο. Φαίνεται ότι ο εμβολιασμός έχει πιάσει τόπο. Είναι διάσπαρτα και όλα συγκεκριμένα, δεν είναι σε ένα μέρος, είναι σε όλο το Βόλιο, θα έλεγα. 2-3 στην Νάπολη, λίγο στο Τζοτήλι, σε Άντιστα, Γαλατινή. Δεν υπάρχει κάτι που να μας ανησυχεί. Μας έχει λυπήσει όμως βέβαια πάρα πολύ το γεγονός ότι οι δύο δημότες μας, η μία 47 χρονών, έχει πρωτού 10 μέρες έχει αποδημήσει. Ενώ κουράγιο να δώσουμε και στην κοπέλα 33χρονη από την Άβολη. Που δίνει αγώνα. Στον Παπαγεωργίου να κρατηθεί στη ζωή. Νικητής. Θέματα τα οποία και τα δύο μας προβλημάτισαν πάρα πολύ όσον αφορά την ηλικία των συγκεκριμένων ανθρώπων. Και ίσως είναι και αυτό μία από τις σκέψεις που πρέπει να κάνει κάποιος όταν θα σκέφτεται αν πρέπει να εμβολιαστεί ή αν δεν πρέπει να εμβολιαστεί. Τα επιδημιολογικά, εγώ θα σας πω ότι υπάρχει μία αίσθηση ότι στο Δήμο Βοΐου έχει ξεπεραστεί το 50%. Αυτό όμως από αυθαίρετες μετρήσεις, δεν είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, το έχουμε λάβει επίσημα. Κάτι άλλο για μας που να γνωρίζουμε και να ενημερώσουμε δεν υπάρχει προς τη στιγμή. Υπάρχει εικόνα αθρηστικά πώς λειτουργούν αυτά τα κρούσματα από τον ΕΟΔΗ, αν πρέπει να χτυπήσετε καμπανάκι, αν πρέπει να χτυπήσετε καμπάνα, αν πρέπει να λάβετε κάποια επιπλέον μέτρα, γιατί το Βόλιο σε αυτή την πανδημία, κύριε Δήμαρχε, πόνεσε πάρα πολύ και πονάει πολύ. Σίγουρα, αλλά στις επικοινωνίες που έχουμε δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, πρέπει να ακολουθήσουμε
Νομίζω περιέγραψα ότι η διασπορά των κρουσμάτων δεν φέρνει κάποια εγρήγορση προς το παρόν, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο χειμώνα και είμαστε στον καιρό που όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε και θεωρούμε ότι η σωστή προετοιμασία είναι ο εμβολιασμός. Κύριε Δήμαρχε, έχετε κάποιες πληροφορίες για την πορεία της υγείας της 33χρονης που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργείο? Όχι, αλλά και να είχαν προσωπικά δεδομένα, δεν θα μπορούσαμε όχι, να όχι, τα, έτσι μια γενική εικόνα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δώσουμε κι εμείς πληροφορίες περισσότερες. Γενικά είπα, 33χρονη είπα. Μπορεί να βγει νικητής και τίποτα άλλο. Ναι. Είναι δύσκολες οι ώρες που περνάει η οικογένεια. Πολύ σωστά, πολύ σωστά, κύριε Δήμαρχε. Και πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών και των προηγούμενων ημερών. Πολλοί είναι οι τουρίστες που επιλέγουν τα Γιάννενα, τις παραλίες, τις Πρέβεζες και πρέπει να διασχίσουν ερχόμενοι από την κεντρική Μακεδονία, τη δυτική Μακεδονία και να πάνε στην Ήπειρο. Το εμπόδιο που βρίσκουν είναι τα διόδια και βέβαια οι ουρές είναι ατελείωτες, χωρίς υπερβολή, κύριε Δήμαρχε, αυτό που λέμε, γιατί πολλές φορές εμείς οι δημοσιογράφοι υπερβάλλουμε, αλλά έχετε και εσείς εικόνες, έχω και εγώ προσωπικά εικόνες. Υπάρχει τρόπος να διευθετηθεί και να δοθεί η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα? Μήπως να ανοίγουν οι μπάρες των διοδίων τις ημέρες που έχει πολύ μεγάλη κίνηση και όχι να περνάνε 2 ώρες και μετά από παρέμβαση πιθανά και δική σας σε αρμοδίους να ανοίγουν οι μπάρες για να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα? Κοιτάξτε, αυτά είναι μέτρα τα οποία πρέπει να πάρει η Εγνατία Οδός, που είναι υπεύθυνη να λειτουργήσει προς τη στιγμή τα διόδια, μέχρι να βρεθεί ο νέος ανάδοχος, που πιστεύω να είναι πιο λογικός για να εφαρμόσει μέτρα τα οποία θα διευκολύνουν τη διέλευση, τα οποία θα απαλλάξουν, αποδίδοντας δίκαιο στους πολίτες μας, τους δημότες μας, από τα διόδια, όπως γίνεται σε όλα τα άλλα μέρη της που περνάει η Εγνατία. Βέβαια, το θέμα παίρνει μια άλλη τροπή, όπως είπατε, γίνονται τεράστιες ώρες κάθε μέρα εκεί. Οπότε λέμε και εμείς, σαν δημότες που διεκδικήσαμε την δωρεά διέλευση από τα διόδια, καλύτερα να πάμε από τον παλιό στην τελική ανάλυση, γιατί εκεί και θα πληρώσουμε και θα φτάσουμε πάρα πολύ αργότερα στην κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε. Μιας και όπως και το τονίσαμε την αρχή, ήταν πάρα πολύ κακοσχεδιασμένα από το 17 τα διόδια αυτά. Απόδειξη τώρα στην πράξη. Το στενό της περιοχής, το ότι δεν υπάρχουν αρκετές θύρες, πάνω από 5 πρέπει να υπάρχουν εκεί για να εξυπηρετούν και να υπάρχει απρόσκοπτη διέλευση των οχημάτων, εμφανίζει αυτά τα φαινόμενα τα οποία τεκμηριώνουν σε τελική ανάλυση όλα αυτά που φωνάζουμε όλο αυτόν τον καιρό. Εάν η αρχή, που είναι συγκεκριμένα το Υπουργείο Μεταφορών, δεν κατανοήσει επιτέλους το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει εκεί πέρα και να δώσει ανάλογες λύσεις, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος από εμάς μπορεί να δώσει λύσεις. Εμείς σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και των τοπικών κυρίως παραγόντων πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην σηματοδότηση και την, όσον αφορά την παλιά Εθνική Οδό, όπου χρησιμοποιούν αναγκαστικά πια το μεγαλύτερο μέρος των δημοτών μας, για να μην έχουμε θέματα και εκεί, μιας και η σήμαση είναι σχεδόν ελλιπής, μάλλον θα πω ότι είναι, δεν και υπάρχει το δώσουμε καν. Πολλές μερίες σημαντικές παρεμβάσεις. Κύριε Δήμαρχε, η αλήθεια είναι ότι... Όμως και εσείς αναμένουμε και εμείς κάποιοι να πάρουν τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν. Συν των άλλων έχετε να διαχειριστείτε και το παλιό οδικό δίκτυο, τον επαρχιακό δρόμο με διαγράμμιση, με σημάνσεις και όλα τα σχετικά. Δεν το χρησιμοποιούσε κανένας τα τελευταία. Εμείς είμαστε εδώ με πολλαπλές επιστολές, οι οποίες είναι πραγματικά άνω από 10, θα έλεγα, όλο αυτόν τον καιρό, να υπενθυμίζουμε. Ναι, και πρέπει να πούμε ότι κανένας δεν χρησιμοποιούσε το παλιό οδικό δίκτυο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ήταν ασφαλταστρωμένο, γενικό lifting κτλ. Αλλά μέχρι εκεί, από εκεί και πέρα, πού να γνωρίζαμε ότι θα σηκώσει τόσο βάρος οχημάτων. Να ρωτήσω, κύριε Δήμαρχε, η Εγνατία Οδός διαχειρίζεται τα διόδια. Είναι αυτή που αποφασίζει αν θα ανοίξει τις μπάρες, αν θα διευκολύνει την κίνηση των αυτοκινήτων. Ποιος μπορεί να επιβληθεί και να επιβάλλει κάποια πρόστιμα στην Εγνατία Οδό, καθώς δεν λειτουργεί σωστά τα διόδια? Μιλάμε για κούραση, για κούραση των εκδρομών. Υπάρχει προστίμων και για να σας πω και το ακριβές το πώς λειτουργεί. Η ΑΕΓΕΚ είναι αυτή που έχει πάρει την εργολαβία να διαχειρίζει τα διόδια μέχρι να βρεθεί ο ανάδοχος. Ο διεθνής διαγωνισμός έχει γίνει. Ήταν 3, αν δεν κάνω λάθος, οι προσφέροντες. Έχουν μείνει 2. 2 μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού που συνεργάζονται εδώ με εταιρείες της Ελλάδος.
Και πιστεύω στους επόμενους 2-3 μήνες θα υπάρχει ο τελικός ανάδοχος του διεθνής αυτού διαγωνισμού. Μέχρι τότε, όπως είπα, η ΑΕΓΕΚ κατά εντολή της Εγνατίας διαχειρίζεται το έργο. Από εκεί πέρα είναι θέμα διαχείρισης. Γνωρίζουμε ότι μπορούν και παίρνουν όποια μέτρα θέλουν. Γνωρίζουμε για διευκολύνσεις που κάνουν όποτε θέλουν και αν θέλουν. Σε άλλα σημεία της Εγνατίας. Έχουμε μάθει απίθανα πράγματα όλο αυτόν τον καιρό που διαχειριζόμαστε το θέμα. Παρ' όλα αυτά, για το Βόλιο αλλιώς. Πραγματικά απίθανα πράγματα, δεν θέλω να τα αναφέρουμε στο δελτίο. Σύντομα να βρεθεί λύση και αυτό είναι το ζητούμενο. Κύριε Δήμαρχε, και επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, κορυφαίο γεγονός, σημαντικές εκδηλώσεις το 15 Αύγουστο, οι καβαλάριδες συγκεντρώνουν κόσμο, τουλάχιστον συγκέντρωναν κόσμο από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Φέτος έχουμε εικόνες, θα γίνουν οι εκδηλώσεις? Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία εμείς, τουλάχιστον για όλες μας τις εκδηλώσεις, προσπαθούμε να κάνουμε ανακοινώσεις όσο γίνεται κοντότερα στην εκδήλωση, για να γνωρίζουμε ακριβώς τα μέτρα που ισχύουν. Έχουμε ήδη ξεκινήσει, έχουμε έρθει σε επαφή με όλο τον κόσμο των ανθρώπων που γιορτάζουν εκείνη την ημέρα και κυρίως με τους καβαλάρδες. Έχει γίνει μια ευρεία συνάντηση. 3 Αυγούστου, που θα είμαστε αρκετά κοντά και θα γνωρίζουμε και τα τυχόν καινούρια μέτρα που θα υπάρξουν, θα πάρουμε τις τελικές αποφάσεις. Πάντως η μετάβαση προς το μικρόκρασο και η επιστροφή είναι κάτι το οποίο αρμόζει καταρχήν, κάτι το οποίο έχει μια συνέχεια αιώνων και κάτι το οποίο σίγουρα δεν απογορεύεται από καμία διάταξη περί κορονοϊού. Όλα αφορούν τον εορτασμό εντός της πόλης από το μεσημέρι και μετά. Γι' αυτά θα έχουμε λοιπόν νεότερα το πρώτο πενθήμερο του Αυγούστου. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τηρούμε τα μέτρα, να κρατάμε τις αποστάσεις ακόμη και για ένα διάστημα, να πραγματοποιούμε τις θρησκευτικές εκδηλώσεις αλίμονο, αλλά πάντα στα πλαίσια. Αλλά είναι να κλείσουμε όλοι τα αυτιά σε διάφορες παρενέσεις που βλέπουμε και στα ΜΜΕ και κυρίως στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, τέλος πάντων, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και να βάλουμε τη λογική μας, να δούμε τον συνάνθρωπό μας, να δούμε τι κάνει ο ιατρικός κόσμος, να εμπιστευτούμε τους επιστήμονες, οι οποίοι κατά 99% έχουν εμβολιαστεί όλοι, και να προχωρήσουμε έχοντας εις γνώση ότι δεν είναι θέμα να προστατεύσουμε τον εαυτό μας κυρίως, αλλά τον συνάνθρωπό μας. Που να μην υπάρχει κακή τύχη και είναι ένας συγγενής μας και βρεθούμε στη φάση αυτή ώστε να μετανιώσουμε γιατί δεν εμβολιαστήκαμε. Αυτά βλέπω εγώ. Εμένα τα μέλη όλα της οικογένειάς μου και όλοι οι μικροί και μεγάλοι έχουμε εμβολιαστεί. Είμαστε, χαίρομαι άκρας υγείας, δεν έχουμε τσιμπαριστεί, δεν μας πιάνουν τα GPS. Νομίζω και έτσι νιώθουμε άνετα τουλάχιστον όσον αφορά τη σχέση μας με τον διπλανό μας. Κύριε Δημάρχε, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτή την επικοινωνία. Ας προσέχουμε όλοι μας για να μην έχουμε και πρόστιμα και να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για ένα ακόμη μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα, θα το δείξει ο χρόνος και οι επιστήμονες. Να είστε καλά για όλα αυτά που μας είπατε. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημάρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δήμαρχος Βοΐου, ο κύριος Χρήστος Ευκλής, μας έδωσε την επιδημιολογική εικόνα του Δήμου και όχι μόνο. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας από τον Γιάννη Παλαμά και όλους εμάς. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. 6:30 την ενημέρωσή σας αναλαμβάνει ο Γιάννης Νεβεσκιώτης. Στις 9 ο Κώστας Μαυρίδης. Καλό σας απόγευμα. Για αισθητική, άλλοι για λειτουργικότητα. Ορισμένοι αναφέρουν το design και όλοι αναζητούν τις καλύτερες τιμές. Εμείς τα λέμε όλα αυτά απλά Έπιπλο Ιωαννίδης. Με ιστορία 50 ετών στον χώρο των επίπλων και επίπλων κουζίνας, διαθέτουμε πλήρη γκάμα επίπλων για το σπίτι των ονείρων σας. Με 3 ορόφους στην Κοζάνη και